σύλλογος των φράσεων, το Τσαγκαρίδη, τον οποίο γνώρισα σε μια παρουσίαση που έγινε εκεί με το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας για μια καινοτόμο προσπάθεια, ένα project για το οποίο έχει ήδη βραβευτεί από το Ίδρυμα. Και επειδή ανταλλάξαμε τις σκάφτες μας στα τηλέφωνα μας, όταν ετοιμάζα το πρόγραμμα εδώ, θεώρησα καλό, επειδή ασχολήθηκε με την τεχνολογία που είναι το αντικείμενο μας, να τον καλέσουμε και βλέπετε είχε την ευγενή καλοσύνη να έρθει σήμερα, παρόλο που ήταν στο εξωτερικό, ήρθε τα μεσάνυχτα εντούτοις, ετήρησε την υπόσχεσή του και είναι σήμερα εδώ μαζί μας, θα μας παρουσιάσει αυτή την εφεύρεση που θα λέγα σήμερα. Δεν θα πάρω άλλο από τον χρόνο, είναι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Ακούσαμε το Θάσο, τα οποία, αυτά τα οποία έχει να μας πει, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για το αντικείμενο το δικό μας. Σε ευχαριστούμε, Θάσο, που είσαι σήμερα μαζί μας και έχεις τον λόγο. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και την χαρά κάθε φορά που βρίσκομαι σε χώρους πανεπιστημιακούς και τελευταίως βρίσκομαι πολλά συχνά. Πολλά μεγάλη χαρά που νιώθω. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ο χρόνος θα τον καθορίσετε εσείς με τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις σας. Νιώστε ελεύθεροι να με σταματήσετε όποτε θέλετε, για ό,τι θέλετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Σύντομα θα σας πω ότι θα σας εξηγήσω ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Λέω ποιοι, γιατί έχω μαζί μου σήμερα τους συνεργάτες μου, τον κύριο Κώσταν Κασάπη, τον κύριο Θείο Θεοφάνους, τον κύριο Μάριον Καρθάμι και την κυρία Μαρία Ποταμίδου, οι οποίοι με βοηθούν σαν συνάδελφοι να εφαρμόσουμε την καινοτομία για την οποία εκπαιδευτήκαμε. Λοιπόν, οπότε νιώστε ελεύθεροι να μας σταματήσετε, να μας πείτε ιδέες, να μας κρίνετε, να μας δώσετε συμβουλές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τούτο που έκαναμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, να γνωριστούμε όμως λίγο. Θέλω να μιλήσω Θάσο Τσανκαρίδης, εργάζομαι στην εταιρεία Yuma Shipping Services και WSR Services. Είναι δύο κυπριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν ως στόχο να προσφέρουν υπηρεσίες στις ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο. Στις εταιρείες δηλαδή, στις πλοιοδιαχειρίστριες, στις εταιρείες που έχουν ιδιόκτητα πλοία ή στις εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία. Τι κάνουμε? Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ελπίζω να σας αρέσει για το τι κάνουμε. Έχουμε ήχο. Εντάξει, νομίζω είναι τούτο δαμέ. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε κάτι. Να δοκιμάσω. Ευχαριστώ. Dave, Alex and Bob, each has a very important role to play in the management and operational readiness of their vessels. They are all responsible for ordering parts to keep their fleet operational and making money. But sadly, everything that can go wrong normally does. Dave's day starts off well. The ship's engineers report in, and everything is working fine. Then, catastrophe. The engine valve is cracked and needs to be replaced immediately. Simple enough, right? Wrong. The part has no specific serial number, and no one is sure who can supply it. Now, this is where things get out of hand. Dave calls the superintendent. The superintendent calls the management company. The management company advises the ordering department, and they contact everyone and anyone in order to get the right part to the ship ASAP. As for Alex, his vessel needs to be scheduled for dry docking. It's already been 5 years, and the time has come to take advantage of this service, and also replace some other technical instruments on board. Bob, on the other hand, needs
needs to retrofit a new navigation device on his vessel in order to comply with new standards that have been enforced by the maritime industry. Wouldn't it be nice if you could get professional advice regarding the supply of your vessel's equipment, machinery, spare parts and service, or come to think of it, repairs, dry docks, and underwater works too? Heck, it would probably make things a whole lot easier. Well, now they are. URWSR are a maritime service provider that specialize in two distinct categories. Think of them as above the sea level and below the sea surface. Above the sea, think of UMAR. They represent over 30 of the most trusted manufacturers of quality parts and accessories that vessels need. Now, below the surface of the sea, WSR come into play. They represent a huge number of shipyards, ship repair stations, and diver networks around the world. So they can manage repairs and maintenance of your vessels easily, efficiently, and cost-effectively. And let's not forget Chugoku Marine Paint Representation, and you're set to sail away. Oh yeah, at URWSR, they are technically minded too. So that means they can advise Dave as to how to resolve the problem he faces with the needed part easily and effectively. Give advice to Alex in regards to new regulations and equipment he needs. And help Bob as to where his ship can be booked for docking. So, how would you feel about a company that's been pre-approved by head offices and who you can call for seasoned advice on any vessel problems 24/7 that will provide personal attention and quick resolutions to problems you're facing? Awesome. Welcome to URWSR. And if you're wondering if our approach works, well, just ask these guys. Remember, next time your fleet needs spare parts, equipment, repair, or service, think UR. And next time you need service stations, an underwater team, or a shipyard for your vessels, think WSR. And we'll be there to help you, guaranteed. Visit our website, join us on Facebook, and if all else fails, just sing out. Καλά, δηλαδή τι κάνουμε. Με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, υποστηρίζουμε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται παγκόσμια στον τομέα της πλειοκτησίας και πλειοδιαχείρισης. Και λέω παγκόσμια γιατί θέλω να το συνδέσω με το τι θα δείτε πιο κάτω. Στον κλάδο που είσαστε, πρέπει να σταματήσετε πριν ξεκινήσετε τις σπουδές σας να σκέφτεστε αποκλειστικά Κύπρος. Η Κύπρος πρέπει να είναι το σκαλοπάτι σας για να πάτε στον κόσμο. Και αυτόν εκάμαμε εμείς. Αυτόν σκεφτήκαμε και αυτόν εκάμαμε πράξη. Αυτή ήταν η στρατηγική μας και έτσι την εφαρμόζουμε. Η Κύπρος είναι το σκαλοπάτι μας, είναι η βάση μας, είναι η πόρτα την οποία ανοίξαμε για να πάμε σε όλο τον πλανήτη. Παντού. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν θα μιλήσω άλλο για την UMAR, θα μιλήσω για το innovation. Innovation. Από τη λέξη στην πράξη. From words to deeds. Innovation in service sector. Μπορεί κάποιος να μου πει τι θεωρεί innovation? Τι σημαίνει innovation ή καινοτομία? Κάτι πρωτότυπο, κάτι καινούργιο, μια καινούργια ιδέα, μια καινούργια εφαρμογή, διαφοροποίηση. Ό,τι είπετε σωστά, αρκεί να γίνουν πράξη. Μια καινούργια ιδέα είναι καινοτομία. Μια καινούργια ιδέα που εφαρμόστηκε και αποδεδειγμένα έκανε διαφορά είναι καινοτομία. Η λέξη από μόνη της ετυμολογικά σημαίνει to renew,
to change, stemming from in και novus, στα λατινικά. In novus. Στα ελληνικά, καινοτομία είναι μια σύνθετη λέξη από τη λέξη καινή, όπως η καινή διαθήκη, αρχική δηλαδή, καινούργια. Πρώτη, καινούργια. Το κενό με αλφα είναι καινούργιο. Το κενό με αλφα είναι. Έτσι είναι πολύ καλά στο λοιπόν, το καινή, όπως η καινή διαθήκη, αρχική, πρώτη, και το τέμνο. Ορίστε, που σημαίνει χωρίζω ή που σημαίνει. Τι άλλο σημαίνει το τέμνο. Βρίσκω. Το τέμνο σημαίνει βρίσκω. Είναι μια η έβρεση μια καινούργια αρχή. Αυτή είναι η καινοτομία. Η καινοτομία, σαν καινοτομία, το 1903 αξιοποιηθεί για πρώτη φορά από τον Gabriel Park, ο οποίος σηματοδότησε και το procedure για μια καινοτομία, η οποία είναι to knowledge, είναι the first knowledge, forming of an attitude, a decision to adopt or reject, implementation and use, and confirmation of your decision. So πρέπει να υπάρχει λόγος που καινοτομούμε. Πρέπει να υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας θα καινοτομήσουμε. Ο λόγος και η διαδικασία θα μας φέρουν την καινοτομία, η οποία θα αποδείξει στην πράξη αν είναι όντως καινοτομία ή όχι. Βλέπετε, μπορείτε να είναι όλοι. Βλέπετε, ωραία. Είναι καινοτομία. Ναι. Καινοτομία. Άλλος έχει άλλος άποψη, αν είναι καινοτομία ή όχι. Αλλά συζητήσουμε. Είναι καινοτομία ή όχι. Το όνομα σου. Μελάνθιος. Και καινοτόμο μόνο. Ο Μελάνθιος είπε ναι, είναι καινοτομία. Γιατί Μελάνθιος. Εξαϊδάμε κάπου αλλού του κάποιον άλλο όνομα πήρου του. Σκέφτηκε κάτι, αλλά δεν πιάζονται κάτι κάτι. Το αναλαστικό είναι. Κάνε χρόνι. Ιδέα τι. Ιδέα καινοτομία. Hands free. Η ιδέα είναι το hands free, έτσι. Άρα επέτυχε το στόχο του. Επέτυχε. Εφαρμόζεται. Ναι, ναι. Εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται. Υπάρχει τεχνολογική. Τεχνολογικό advantage. Υπάρχει. Αν αγοράσει ένα hands free σήμερα και βάλει στο στοφί σου, να πρέπει να το κάνει pairing, να το κάνει synchronization. Να χάνεται, να θέλει φόρτισμα, ναι, τούτο δεν θέλει τίποτα. So this is an innovation. Αλλά δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται. Δεν σημαίνει ότι όλα τα innovation είναι εφαρμόσιμα. It's an innovative idea. Αλλά it doesn't mean θα την ακολουθήσουν οι πλαθικές μάζες. Άρα, εάν την κάνεις για να έχεις όφελος, σαν εταιρεία, σαν εφευρέτης, σαν επιστήμονας, ήταν να καταστραφείς. Οι Αμερικάνοι στην προσπάθεια τους να εξελίξουν τα πάντα γύρω από το διάστημα, δαπανίσαν 12 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα του να ανακαλύψουν ένα στυλό που γράφει στο διάστημα, λόγω της βαρύτητας. Και ανακαλύψει. Στην αντίπερα όχθη του διαστημικού προγράμματος της Ρωσίας, οι Ρώσοι απλά χρησιμοποιούσαν το μολύβι. So, the decision is yours. Κάνετε κάτι για το οποίο θα υπάρχει τεχνολογικό όφελος, κοινοφελές έργο ή οικονομικό όφελος. Αν είναι για οικονομικό όφελος, δεν νομίζω να είδε πολλούς να χρησιμοποιούν το πράγμα. Αν είναι για προσωπικό όφελος, ο φίλος μου στη φωτογραφία κέρδισε τις εντυπώσεις.
σκεφτείτε, καθορίστε την εφαρμογή της καινοτομίας σας πριν τη ξεκινήσετε καν. Δάμε να σας το περιγράψω λίγο γιατί είναι δύσκολο να το δείτε. Τα φώτα κτλ. Υπάρχουν μια πλαστική πισινούλα, πιο ωραίοι τύποι, με ένα τραπέζι το οποίο είναι γεμάτο με μπύρες πάνω, ποτά, κρασιά, δεν ξέρω εγώ τι, με έναν ψυγείο δαμέ, και πιάσαν έναν extension cord με το ρεύμα για να κάνουν πάρα το ψυγείο, το ψυγείο τους. Αλλά επειδή πού ήταν να το βάλουν, έβαλαν δύο παντόφλες και βάλαν το extension πάνω για να μην πιένει μέσα στο νερό. Αυτό είναι innovation. Not all ideas are good. Είναι innovation. Ήβραν έναν τρόπο να κάνουν power up ένα ψυγείο μέσα στη μέση της πισίνας με ηλεκτρισμό χωρίς να πεθανίσουν. Έχετε τα λάμπη. Θα ήταν η επόμενη φωτογραφία. Ήβραν όμως έναν τρόπο. Ήβραν μια εφαρμογή. Είναι εφαρμόσιμη. Όχι. Υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο που θα τόσο μεθυσμένος όσο είναι τούτοι που να το κάνουν. Όχι. Άρα, not all ideas are good. Δεν είναι όλες οι ιδέες εφαρμόσιμες. Στην εποχή που ζούμε, μια σύνθετη λέξη, κρίση, μας έφερε την κοινοτομία, πιο κοντά μας. Ακούτε όλοι ότι πρέπει να βρεθούν καινούργιες καινοτόμες λύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, πρέπει να σκεφτούμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Η καινοτομία είναι στο στόμα όλου του κόσμου σήμερα. Είναι μια επίκαιρη λέξη. Ποτέ όμως δεν ήταν επίκαιρη πρακτική, ειδικά στην Κύπρο, όπου ακόμα έχουμε πολλά μίλια να διαμίσουμε μέχρι να φτάσουμε στην επικαιρότητα. Πιστεύετε ότι οι κρίσεις όπως τις ζούμε σήμερα, οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, κοινωνική κρίση, κρίση θεσμών, κρίση αξιών, η κρίση γενικά είναι καλή ευκαιρία για innovation, για καινοτομία? Πάτε να σκεφτείς, κάμπισε, η κρίση είναι όπως το σφύριγμα του διαιτητή στο ποδόσφαιρο, στην πετόσφαιρα, στην καλαθόσφαιρα, να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, να γίνεις πιο εφευρετικός, πιο καινοτόμος, να βρεις καινούργιες λύσεις, καινούργιες εφαρμογές. Ο Σοκράτης σήμερα, αν θέλεις να κάνεις κάτι γρήγορα, λέει καλύτερα δώστος, ανάθεσε το σε ένα τρυπέδι. Ένα βρήλυση. Γιατί θέλατε και μικρή ώρα. Άρα μπορεί να είναι για καλό το να αναπτυχθεί και όλο. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν άλλα δεδομένα. Ήταν... Κάθονταν κανονικά. Λοιπόν. Άρα... Κρίσεις, crisis, change, recovery. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε to recover through change from a crisis we are into. Οπότε χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα recovery μέσω μιας αλλαγής την οποία μας επιβλήθηκε λόγω της κρίσης. Λοιπόν, νομίζω είναι τα φώτα έξω που αναμοσβήνουν γι' αυτό. Να χρειαστεί μετά. Να το σβήσουμε και να το αναλάβουμε μετά. Λοιπόν, άρα πάμε να δούμε κάτι για να συμφωνήσουμε κάποια principles. There is no crisis. Δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει ένα καινούργιο περιβάλλον. Φανταστείτε ότι σήμερα σβήνουμε τη λέξη κρίση από το λεξικό μας. Και λέμε ότι είναι ένα καινούργιο περιβάλλον, άρα έχουμε μια καινούργια λέξη, it's a new environment. It's like moving from a village to a big city or vice versa. Σκεφτείτε κάποιος που ζει σε ένα χωριό και ξαφνικά
μετακομίζει στη θάλασσα. Αλλαγή πλήρως. Τεράστια αλλαγή. Κλιματική, στο μυαλό του, στο τι αισθάνεται, στο πώς κινείται, στο που πάει, στο τι κάνει. If you're able to adapt and innovate, you will not only survive, but flourish. Θα πετύχεις απλά, εάν καταφέρεις να επιζήσεις της αλλαγής τούτης, του καινούργιου περιβάλλοντος. Άρα, σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε ένα καινούργιο περιβάλλον, ξυπνούμε μια καλή ημέρα και λέμε ότι σήμερα ένα καινούργιο περιβάλλον. Στην Κύπρο δεν θα ξαναφύγει ο ήλιος ποτέ, ή αν ζούσαμε στην Νορβηγία, θα λέμε ότι σήμερα, από σήμερα και στο εξής θα είναι sunshine 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο και ζούμε σε αυτόν τον καινούργιο περιβάλλον. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε. We have to adapt. Πρέπει να έχουμε το adaptability για να μπορέσουμε να σκεφτούμε τρόπους που θα ζήσουμε. Είτε στη σκοτεινιά, είτε στον ήλιο, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό. Άρα αυτό μας καλούν τούτη τη στιγμή να κάνουμε. Άρα σκεφτείτε στους επαγγελματικούς χώρους που θα βρεθείτε αύριο ή στη διάρκεια των σπουδών σας ή μετά τις σπουδές σας, πρέπει να σκεφτείτε το περιβάλλον στο οποίο είσαστε και πώς αυτό το περιβάλλον μπορείτε να το κάνετε τόσο ευέλικτο, τόσο sustainable, για να μην βρεθούμε στη διαδικασία του καινούργιου περιβάλλοντος. Πάμε να δούμε τη διαδικασία που γίνεται. Ποια είναι η διαδικασία? Πρώτα χρειάζεται research. Χρειάζεται ο λόγος. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να μελετήσουμε όλα τα ενδεχόμενα, τα options που έχουμε. Χρειάζεται το implementation, η εφαρμογή και το control και re-innovate. Τίποτα στον κόσμο δεν είναι σταθερά. Ας έκαμε και ένα innovation, τίποτε δεν σε σταματά να το εξυγχρονίσεις, όπως εξυγχρονίζονται οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και να το κάνεις re-innovate. Άρα, αυτό να κάνουμε και εμείς. Είδατε τη δουλειά που κάνουμε πριν, εξηγήσαμε σας περίπου ποιες είναι οι διαδικασίες μας, προσφέρουμε υπηρεσίες, είπαμε, σε πλειοκτήτριες και πλειοδιαχειρίστριες εταιρείες, και σαν όλες τις εταιρείες του κόσμου, έτσι και εμείς, είπαμε να βρούμε ποιο είναι το αδύνατο μας σημείο. Εδερωτηθήκαμε. Έχουμε ένα αδύνατο σημείο. Ποιο είναι? Ας το βρούμε. Στην επικοινωνία μας με τους πελάτες, όταν έδιναμε μια προσφορά για έναν έργο, ειδικότερα οι κύριοι που βρίσκονται στο βάθος, ήταν μέλη γάλα. Honeymoon period. Μιλούσαν τους πελάτες πολύ καλά, συμπεριφέρονταν τους όμορφα, έπαιρναν τους έξω για φαΐ για να συζητήσουν. Έτσι που κάνουμε, Νίκο. Honeymoon period. Η εποχή του μελιού. Η ψήνα μας, ναι. Πάρα πολλά όμορφα, πάρα πολλά καλά και κρυδαμε. It's a part of the job. Έτσι. Όταν όμως το έργο είναι κατοχυρώνεται, όταν το έργο είτε βρίσκεται στη διαδικασία διεκπαιρέωσης, ανακαλύψαμε ότι η μεθόδη επικοινωνίας που είχαμε με τους πελάτες, τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσαμε μαζί τους και η συχνότητα υστερούσε. Είχε τούτο το πράγμα ως αποτέλεσμα να δυσκολευκούμαστε να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες και να έκαναν μας και τηλεφωνοτερούσαμε. Μα πότε να τελειώσει, μα ως που είμαστε, μα γιατί εμπουλάτης, μα τι γίνεται δάμε, μα γιατί με ενημερώνεις, μα εδώ κάσω έναν έργο και δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα μου, πού είσαι, τι. Όλες αυτές οι πληροφορίες ελείπαν που το πάζω του πελάτη μας, διότι είμαστε too busy να βρούμε το επόμενο project. Είχαμε το σύνδρομο που ονομάζω το σύνδρομο της ακρίδας. Από το ένα project στο άλλο, χωρίς να τελειώνεις, μέχρι τέλους, efficiently, effectively, όπως καλά ξεκίνησες το πρώτο μέρος του έργου, την ανάθεση, το taking business.
Οπότε ερωτήσαμε τους πελάτες μας μέσω του γνωστού τρόπου questionnaire, συνεντεύξεων, έρευνας. Ποια είναι που θέλετε, είναι μόνο το πρόβλημα μας, τι νομίζετε, ποιο είπαμε στο καθαρά. Είμαστε πολλά ευτυχισμένοι και πολλά χαρούμενοι που είχαμε τα κανάλια επικοινωνίας για να πάρουμε την πληροφορία του. Δηλαδή, κύριοι, άμα σας αναθέσουμε το έργο και μετά, ας σας ρωτήσουμε, ενημερώνετε μας. Ας σας ρωτήσουμε, σιγά σιγά, δεν είναι η προτεραιότητα σας. Εμείς πρέπει όμως να είμαστε ενήμεροι. Συνδέω το αυτό με κάτι που σας είπα στην αρχή. Think globally. Σκεφτείτε, έναν πλοίο φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πρέπει να ενημερωθεί για έναν έργο. Ο αρχιμηχανικός του πλοίου, ο υπεύθυνος του πλοίου, βρίσκεται στην Αμερική. Έφυγε από την Κύπρο, ταξιδεύει, πήγε στην Αμερική. Ήβρε το πλοίο του κάτω. Περιμένει κάποια πράγματα. Να εκτελονιστούν, να φορτωθούν πάνω στο πλοίο, να γίνει επισκευή, να πάνε άνθρωποι, όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται για να γίνει ένα έργο. Όλα έχουν συντονιστεί πλήρως, όλα είναι στην εντέλεια, στη θέση τους, αλλά ο άνθρωπος του κάνει δεν ξέρει τίποτε. Άρα για εκείνον, είναι ή δεν είναι. Άρα περιμένει που να ξυπνήσουμε εμείς, με τη διαφορά της ώρας, να μας πάρει τηλέφωνο, αν είχε 7 ώρες, εγώ δεν μπορώ να περιμένω 7 ώρες, να εκνευριστώ σίγουρα, μπορεί να ξυπνήσει κάποιον, η συνήθως ύποπτη είναι πίσω, κύριοι. Να ξυπνήσει κάποιον να το πει, μα τι γίνεται ρε παιδί μου, γιατί με ενημερώνεις. Οπότε είπαμε, ωραία, ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς το συμφέρον μας. Ας χτίσουμε ένα πόρταλ στο οποίο ο κάθε πελάτης με το δικό του password, με το δικό του login, να μπορεί να μπαίνει μέσα και να βλέπει όλη την διευκαιρέωση που έχουν μπροστά του 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να χρειάζεται η δική μας παρέμβαση. Γιατί η παρέμβαση δική μας μπορεί να μην είναι τόσο έγκαιρη. Άρα, έκαναμε το research μας. Είδαμε τι ήταν το πρόβλημα μας. Είδαμε πού τούτη η αγορά στερεί. Τι δεν κάνει κανένας. Πού είναι το πράγμα. Είπαμε μετά γιατί. Διότι πιθανόν κανένας ακόμα δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία προς το συμφέρον. Τι είναι τα options που έχουμε. Πολλά της μόδας, τα portal. Έτσι, internet, website, portal, asking questions, you have an answer in a second. Και προχωρήσαμε στο implementation. Εδώσαμε όλα τα δεδομένα στους προγραμματιστές μας και καταλήξαν με το website που βλέπετε, web-based solution, όλες οι πληροφορίες, printable, expandable, available 24 ώρες το 24ωρο. Από τη στιγμή που εμείς περνούμε στους υπολογιστές μας το πρόγραμμα της εταιρείας μας τις πληροφορίες, αυτόματα, τρεις φορές την ημέρα, όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται στο portal. Το οποίο, αν εσείς είστε πελάτης και έχετε password, το οποίο δίνεται απλόχερα σε όλους, ή μπορεί να το αποκτήσεις μέσω του ίντερνετ, μπορείς να δεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα δικά σου πλοία, τα δικά σου running projects, 24 ώρες το 24ωρο, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν είσαι, χωρίς να ξυπνήσεις τον Κώστα, τον Θείο, τον Μάριο, χωρίς να περιμένεις το τηλέφωνο. Μπορείς να κάνεις download τα document που χρειάζεσαι για οποιαδήποτε customs, οποιασδήποτε χώρας και να προχωρήσεις με τις διαδικασίες declaration, clearance, delivery. Πώς σας φαίνεται. Καινοτόμο. Καινοτόμο. Λοιπόν, αυτήν την καινοτομία την εφαρμόσαμε το 2008. Γι' αυτή ευρωβευθήκαμε από το Ίδρυμα Μελέτης και Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Ομοσπονδία Εργοδοτικών και Μηχάνων, σαν καινοτομία που χρησιμοποιείται σε εταιρείες ναυτιλίας όπως η δική μας, για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να κάνουμε έρευνα να δούμε αν εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον κόσμο, αλλά
πολλά μεγάλο το sector και νομίζω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που εφαρμοστήκε στον κόσμο, αλλά ήταν η πρώτη φορά που εφαρμοστήκε από ευρωπαϊκή, από εταιρεία χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε πίσω, στο how we work. Εκάμε την έρευνα μας. Είχαμε ποια είναι τα προβλήματα μας. Αυτή που σας περιγράφω είναι η διαδικασία. Είπαμε μέσα από το research τι ήταν το ζητούμενο. Άρα, σκεφτείτε δικές σας εφαρμογές. Τι είναι το ζητούμενο. Τι λείπει. Είπαμε το γιατί πρέπει να σας προβληματίσει. Γιατί λείπει το πράγμα. Είναι χρήσιμο. Ενώ όπως τον τύπο με το λάστιχο πάνω στην κεφαλή, όπως τους τύπους με τις παντόφλες στο extension στην πισίνα. Είπαμε τι είναι τα options που έχουμε πέρα από το λάστιχο. Διότι η πρώτη λύση ήταν εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Να εργοδοτήσουμε ένα κομμάτι δύο άτομα και να κάνουμε μια δουλειά να ενημερώνουμε συνέχεια τους πελάτες. Όμως το friction, η τριβή μεταξύ ανθρώπων έρχεται την ώρα που έχεις επικοινωνία. Όταν καθόμαστε εμείς ως πιο δαμέτια και μιλούμε τίποτα, δεν και να τσακωθούμε, ναι. Υπάρχει περίπτωση, θα είμαστε παιδί. Αν όμως ξεκινήσω μια κουβέντα και λέει μου δεν είμαι ευχαριστημένος και λέω ότι μου έπρεπε να είσαι, eventually θα έχουμε conflict. Άρα τα conflict ξεκινούν μόνο και όταν υπάρχει επικοινωνία. Άρα είπαμε κάποιος για να τσακωθεί με ένα web solution πρέπει να μπελώς. Άρα ας βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Άρα πάμε σε αυτήν. Είμαστε στην οδό της τεχνολογίας που όλοι σήμερα είναι familiar. Μικροί, μεγάλοι. Είπαμε, ok, ας έχουμε τι χρειάζεται να το κάνουμε. Τι είναι τα resources που χρειαζόμαστε. Προχωρήσαμε στο implementation και είπαμε, τέλεια. Αυτόν είναι μετά από πολλές δοκιμές, αυτόν είναι. Αυτή η καινοτομία επήρε 22 ώρες προγραμματισμού από έναν προγραμματιστή και μία ημέρα actual application στο web portal και στήθησε 1000 ευρώ. Η οποία όμως μας έδωσε το competitive advantage να είμαστε οι πρώτοι στον τομέα μας στην Ευρώπη που το εφαρμόσαμε, μας έδωσε publicity το οποίο έπρεπε να πληρώσουμε αρκετά άλλα λεφτά για να το κερδίσουμε, έφερε τους πελάτες πιο κοντά μας χωρίς να έχουν επαφή μαζί μας. Μέσα από το portal μπορούσαν να δουν και κάποιες διαφημίσεις για μας, οπότε θα ευθυμούν τα άμα τούτοι μπορούν να μου κάνουν και δουν το πράγμα. Άρα είχαμε την ευκαιρία μιας συνεχούς ενδυνάμωσης και καλυτέρευσης των σχέσεων με τους πελάτες και παράλληλα την άμεση πληροφόρησή τους που ήταν το μεγάλο πρόβλημα που για το οποίο ξεκινήσαμε να το κάνουμε. Με 1000 ευρώ. Άρα, ναι. Για κάτι που είπετε ότι είναι συνδέαμε επικοινωνία με τους πελάτες, κατά κάποιο πρόβλημα κάπου μου μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με τους πελάτες και να μπαίνει ας πούμε να βλέπει που με στήριξε. Η παραπάνω. Είναι όμως σχέση με τους πελάτες. Είναι κακό να μην έχεις προσωπική επαφή, είναι όμως φιεγουλική πρόβλημα. Ποιε, έχουμε 7 ώρες διαφορά. Εγώ κοιμούμαι, εσύ βρέθηκε στην Αμερική. Και πρέπει να έχουμε επαφή. Πώς. Σκέψου μακριά, σκέψου global. Τι σκέφτεσαι την Κύπρο. Οι πελάτες μας δεν βρίσκονται στην Κύπρο. Βρίσκονται στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Αμερική, στις Παχάμες, στη Χιλή, στην Αργεντινή, οι πελάτες που θα χρειαστούν, πού είναι την πληροφορία,
και θα μπουν μέσα στο πόρτα να την πάρουν, δεν είναι ποτέ εδώ. Γι' αυτό αποδείχθηκε από το control and window. Είναι πάντα μακριά. Το όνομα σου? Το όνομα σου? Καρίνα. Καρίνα, ποιο είναι το μέγεθο του σπουδό σου? Ζωδιακά. Ζωδιακά. Έχουμε reception. Και κάνουμε λίγο ένα εμπούκι. Έθελα να καλά στα ξενοδοχεία κάποιος να πιάνει το τηλέφωνο κάποιον που λέει ότι ενδιαφέρεται. Θα του λέει να ενδιαφέρει στο ξενοδοχείο μας. Πολλά ωραία. Έχουμε πισίνες, έχουμε κρεβατάκια, να σου δώσουμε δωρεάν ποτά, welcome drinks. Α, ήταν καλό, έγινε. Δεν μπορείς να επιστρέψεις πίσω ποτέ ένα ποτάμι που ξεκίνησε. Το ποτάμι που ξεκίνησε λέγεται ίντερνετ. Ποτέ δεν πάει πίσω. Απέβαλε από το μυαλό σου τα στενά περιθώρια της Κύπρου. Μια κυρία που πέθανε προχτές, σαν έτσι μάλλον, Εγγλέζα, αν άκουσες, η Μάρκαρετ Θάτσερ, όταν στο Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας εγκατέστησε έναν υπολογιστή, απέτυχε 400 άτομα. Στην Κύπρο εγκαταστούμε 400 υπολογιστές και θέλουμε και 2.000 άτομα να δουλεύουν. Ξεχάστε. Innovate. Σκεφτείτε έξω από το κουτί. Σκεφτείτε έξω από τις διαδικασίες που επικρατούν. What is next? Και όπως σας είπα στην αρχή, keep innovating. Keep walking. Τι είναι το επόμενο βήμα? Up. An application. Τώρα πού να μπω εγώ, το κινητό μου έχει το κάτω πίσω, πού να μπω εγώ τώρα από το iPhone ή από το smartphone και να δω από το iPhone στο δαμέ, πού να μπω και να δω website και να μην τσίγε και να νεκριάζω και να νέω κομπιούτερ. Ο κόσμος προχωρά, πάει μπροστά. Ο κόσμος προχωρά, πάει μπροστά. Δεν μου αλλάζει το μέλη για αυτό. Application. So, πίσω στη διαδικασία. Control and innovate. Θέλουμε ένα app. Και αυτό σχεδιάζουμε τώρα. Ποτέ δεν σταματά αυτή η διαδικασία. Εάν μπείτε στο looking της διαδικασίας της καινοτομίας, δεν πρέπει να σταματήσετε ποτέ. Όταν είσαστε leaders, you have to lead all the way, από την αρχή μέχρι το τέλος. Innovation distinguishes between a leader and a follower, είπε ο κύριος Steve Jobs, ο οποίος μπορεί κάποιοι σε κάποιους πανεπιστημιακούς κύκλους του Στάνφορτ και του Yale να το θεωρούν σαν τον πατέρα της σύγχρονης καινοτομίας. Δεν είχαμε τίποτε ορθόδοξο. Ήταν τα πάντα του ανορθόδοξα, ήταν τα πάντα του καινοτόμα. Το 1980, σκεφτείτε, το 1980 επήγαινα στο χωρικό μου και έπαιρνα τηλέφωνο που το θάλαμο, αν θα ξέρετε να πω το θάλαμος, και πατένταρε το iPad. Το 1980 επατένταρε το iPad πριν γεννηθούν ορισμένοι. Ναι. Να μας κάνουν την πρέσ. Για να μας κάνετε την πρέσ που τα λέτε. Λοιπόν, άρα οι πελάτες σας θα σας δώσουν τις λύσεις. Η αγορά στην οποία κινείστε
ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει πώς το θέλει. Εσείς θα της δώσετε το πώς με τις καινοτόμες ιδέες που θα εφαρμόσετε στις επιχειρήσεις που θα πάτε να εργαστείτε αύριο. Άρα, τελειώνοντας με τον φίλο μου τον Steve Jobs, θέλω να σας δείξω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε έτσι λίγο πιο όμορφα. Κύπου σας έχουν παρακολουθήσει το Ελλάδα έχεις ταλέντο και έχουν παρακολουθήσει το Αγγλία έχεις ταλέντο. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε με βάση τούτα που είπαμε, με βάση την καινοτομία, με βάση την αγνή και καθαρή σκέψη του τι περιλαμβάνει η διαδικασία της καινοτόμου πρόοδου και να δείτε το βίντεο με αυτή την κριτική ματιά. Όταν τα πράγματα βρίσκονται σε έναν τέλμα, πως βρισκόμαστε σήμερα σε μια περίοδο κρίσης, για να βγεις που το τέλμα, για να καινοτομήσεις, για να πρωτοτυπήσεις, για να προσφέρεις νεωτεριστικά είδη, είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες, πάντα, you have to go back to basics. Πάμε πίσω στη βάση. Back to basics. Σκεφτείτε απλά. Λοιπόν, θα δούμε μαζί το βίντεο. Θέλω να δούμε πώς θα το δούμε μαζί. Λοιπόν... λοιπόν... Το καινοτόμο που έκαμε ήταν ότι
He went down back to the basics. Κύριε, είμαι τούτη. Όχι, το είπα. Επήρε το φουστάνι που εφόρεν κάθε μέρα. Δεν έβαλε τερμάτινα. Επήρε το μαλλίν της όπως ήταν. Ούτε το άψεν, ούτε κομμωτήριο, επήρε ούτε τίποτε. No fashion statement. Και πήγαινε για μένα να διεκδικήσει τι. Να κερδίσει το UK's Got Talent. Με την αξία της, με τις αξίες της, οι οποίες ήταν η φωνή. Η φωνή της. Go back to the basics. Γιατί υπάρχει για να βοηθήσεις το ταλέντο σου. Το ταλέντο σου είναι η φωνή σου, δεν χρειάζεται να το μασκαρέψεις. Εμείς τι θέλαμε να κάνουμε. Να δώσουμε τις πληροφορίες, δεν χρειάζεται να τις μασκαρέψουμε. Τις εδώσαμε. Αμασκάρευτα. Go back to the basics. Συνεχίζω. Okay, and who would you like to be a successful writer? Oh, thank you. Hello, Mario. What are you going to say? I'm going to say, I've been the dream from the south. Για τους Ιγγλέζους του ήταν που ήταν ήβρις. Θέλω να γίνω σαν την Alan Page. Διότι εμείς είμαστε για την πιο διάσημη Εγγλέζα τραγουδίστρια κλασικής όπερα. Την πιο διάσημη. Δηλαδή, σαν να λέω, εγώ θέλω να γίνω όπως το... Χωρίς και λού, περιπέζου. Η καινοτομία είναι στη φύση απλόχερη.
εμείς να την αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν είναι στρεφτή, δεν είναι μπροστά. Ερωτήσεις. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Σημαίνει λαγότα καλά. Ναι. Σε κάτι για συζήτηση. Απλώς δύο τι ήταν. Το πρώτο, αυτά τα οποία μας έχει πει ο κύριος Τσανταρίδης είναι ότι αξιοποιούμε την τεχνολογία. Έτσι. Αυτό το οποίο έλεγαμε κατά τον όρο του ICT, το Information Communication Technology, και αν είδετε, πηγαίνει το οποίο απουσίαζε και χάμπλωσε ήταν το communication. Και τι έβαλε μέσα στην υπόθεση όλη, την τεχνολογία. Επάντρεψε αυτό το δύο και παρήχε συνεχή επικοινωνία των communication που βοήθεια τη τεχνολογία. Αυτό δεν ήταν στην ουσία. Άρα είναι αυτό το οποίο δεν έχει να πάρει πίσω. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε. Είναι αυτό το οποίο σε εμάς, το είπαμε πάρα πολλές φορές εδώ αυτό το χώρο και εκείνος ο οποίος δυστυχώς δεν αξιοποιεί αυτά τα μέσα, μένει πίσω. Είναι εκτός του παιχνιδιού. Αυτά είναι τα δύο λόγια, αυτά τα οποία μας είπε ο φίλος μας ο Κράσος. Εκείνο το οποίο ήθελα έτσι καταφύγει να σε ευχαριστήσω, αλλά σύντομα να το θέσω έτσι ως προβληματισμό είναι ότι πολλές φορές λέμε ότι δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροφό ή την ταχυδότητα. Κάποια άλλη την ανακαλύψει. Άρα, back to the basics, όπως είπε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να χτίσουμε ή αν θέλετε να πούμε καλύτερα στο περιβάλλον που ζούμε να δούμε εκείνο το καινοτόμο το οποίο ήταν κάποια άλλη και επέτυχε μπορούμε να το αντιγράψουμε. Είμαστε και στην εποχή του copy and paste. Έτσι. Άρα μπορούμε κάποια πράγματα να χτίσουμε και να κάνουμε νέες εφευρέσεις, νέες καινοτομίες. Είναι αυτό που προσφέρετε. Και έλεγα αν κάποιος άλλος αν δεν κάνει και το ίντερνετ ή το web portal design, δεν θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε πράγματα. Ακριβώς. Επασυστήκαμε πάνω σε τούτους που έκαναν άλλες φοβερές τεράστιες ανακαλύψεις. Όταν πλοίο και φεύγω, όταν του Νεύτωνα είπαν του, όταν του έκανε την έρευνα της φυσικής, είπαν του, Θεέ μου, είσαι ο μεγαλύτερος φυσικός επαναστάτης σε ολόκληρο τον κόσμο. Πήρους, είσαι εσύ γίγαντας, της φυσικής. Τους απάντησε με την απλότητα που διαθέτουν οι σοφοί μεγάλοι άντρες. Αν είμαι λίγο τους ψηλά και βλέπω σας σαν γίγαντας, ήταν γιατί επάντησα πάνω στις πλάτες των ανθρώπων που κάτω μου. Και χρησιμοποίησα τις γνώσεις τους και τις πληροφορίες που μου παρήχαν. Με έφαγε τη ζωή σας να ανακαλύψετε το ίντερνετ, υπάρχει. Με έφαγε τη ζωή σας να ανακαλύψετε το Excel, το Word, το PowerPoint, όλες τις επικοινωνίες που μπορεί να σας δώσει ή τις μεθόδους επικοινωνίες που μπορεί να σας δώσει η τεχνολογία, υπάρχουν, αξιοποιήστε τις, κατάντηλα καινοτόμα για το δικό σας το καλό, για το καλό της εταιρείας που εργάζεστε, για το καλό της Κύπρου, για το καλό του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε έτσι για την ευχαριστώ, καινοτόμα παρουσίαση την επόμενη φορά να γίνουμε απέναντι. Στον κήπο είναι μια καινοτομία να κάνουμε μια παρουσίαση. Όχι, δεν είναι καθημερινό. Είμαστε κάτω να πέρα την λοιπόν, ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.